και ενώ οι εμβολιασμοί των υγειονομικών συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, τη σκυτάλη παίρνουν οι ευπαθείς ομάδες, όπως είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση στον σχεδιασμό για τους εμβολιασμούς. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργο Γιοργαντά, ξεκινάει η διαδικασία εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 85 ετών από τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου. Τι λένε όμως οι πολίτες για το εμβόλιο? Βέβαια θα το κάνουμε. Αυτό είναι μια ελπίδα για όλο τον κόσμο. Μήπως ερθούμε πάλι στην κανονικότητα και περνάμε καλύτερα. Τώρα δεν μπορούμε ούτε έναν άνθρωπο να αγκαλιάσουμε, ούτε να τον φιλήσουμε, που λέει, ούτε όλο από μακριά. Εγώ κάνω το αντιγρυπτικό 25 χρόνια και αυτό θα το κάνω και ό,τι μου λένε θα κάνω. Καρδιοχειρουργημένος 25 χρόνια και είμαι καλά. Εγώ ούτε πάω πουθενά, το χάμου κάθομαι να πούμε. Μα να την ξεπεράσουμε, γιατί και ο Μητσοτάκης φαταούλας είναι. Είμαι, παίρνω 700 τόσα ευρώ και μας δώσει ένα πενταράκι. Είναι για καλό, βεβαίως θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε. Αυτό είναι για καλό. Το ερώτημα «Εσείς θα κάνατε το εμβόλιο» απασχολεί οικογένειες και παρέες σε όλη την Ελλάδα που παρακολουθούν μέχρι στιγμής τους υγειονομικούς που εμβολιάζονται καθημερινά στα γενικά νοσοκομεία της χώρας. Πρέπει να γίνει και να αφήσουμε αυτές τις ιστορίες. Είναι ένα εμβόλιο που θα σώσει τον κόσμο. Αν δεν το κάνουμε, θα έχουμε ιστορίες όπως είχαν στην Πανούκλα το 1300. Εφόσον οι γιατροί το κάνουν το εμβόλιο, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς? Και προπαντός εμείς οι ηλικιωμένοι. Είναι μια σπίδα. Εγώ αν θα κάνω εμβόλιο, θα κάνω όταν θα μου το πει ο γιος μου, ο οποίος είναι ερευνητής φαρμακοποιός. Η Άιλη Συνταγογράφηση, γνωστή και ως ηλεκτρονική συνταγογράφηση, πέρα από την πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr, θα είναι και ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα είναι δυνατή η συνταγογράφηση του εμβολίου για τον κορονοϊό. Οι άνω των 85 ετών πολίτες που είναι γραμμένοι στην Άιλη Συνταγογράφηση θα λάβουν σχετικό SMS. Αν μου το θα ρωτήσω τον γιατρό μου. Mm-hmm. Αν μου πει ναι, θα το κάνω. Ο μόνος τρόπος νομίζω ότι είναι προς το παρόν. Mm-hmm. Φυσικά με τον καιρό θα φανεί ότι πολεμάμε αυτή την αρρώστια. Και θα βοηθήσει πολύ την ανθρωπότητα, όλο τον κόσμο. 100% υπέρ. Είστε θετικός να το κάνετε, έτσι? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μπορεί να βοηθήσει το κομμάτι της πανδημίας να το ξεπεράσουμε. Μακάρι, μόνο με το εμβόλιο πιστεύω και με τα φάρμακα αν βρεθούν. Στην Ελλάδα δεν είναι λίγοι εκείνοι που εμφανίζονται προβληματισμένοι για το αν υπάρξουν πανενέργειες με το εμβόλιο, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν πως το εμβόλιο θα είναι εισιτήριο για την επιστροφή στην κανονικότητα.